Καλησπέρα κύριε και κύριοι συνάδελφοι. Πριν περάσω επί της ουσίας για το νομοσχέδιο, θα ήθελα να κάνω τέσσερις διαπιστώσεις. Επειδή γνωριζόμαστε πριν εδώ και μια διετία και εκ του σύνεγης, αλλά και από την τηλεδιάσκεψη, από τις ατέρμονες αυτές τις τελείωτες συνεδριάσεις, θέλω να σχολιάσω το γεγονός ότι συγκεκριμένη περιφερειακή σύμβουλη, και μιλάω για την κυρία Βραμοπούλου, όταν παίρνουν το λόγο και μιλάνε ενοχλητικά για τη διοίκηση, αυτή είναι η διαπίστωση δική μου και των συντρόφων μου, αλλά και άλλων, λένε ενοχλητικά πράγματα για τη διοίκηση, δέχονται bullying με συγκεκριμένο καταμερισμό. Ποιοι θα κάνουν τον bullying? Ένα, δύο. Να δώσω συγχαρητήρια εντός εισαγωγικών στη διοίκηση που ένα μήνα μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου, του αντιλαϊκού, ταξικού κλπ. Κλπ. Θα πω πιο κάτω επί της ουσίας, αυτού νομοσχεδίου, έρχεται να το φέρει προς συζήτηση με μια εισήγηση πέραν της μισής ώρας του αρμόδιου κυρίου Μελά, ο οποίος με τεράστια έπαρση προσπαθούσε να κάνει το μαύρο, γιατί μαύρο είναι άσπρο. Τρίτον, να επισημάνω και στον κύριο Μελά, δεν μιλάω προσωπικά μόνο για αυτόν, αλλά επειδή λέει έχετε πάει ποτέ πρωί 5-5,5 ώρα, κύριε Μελά, επειδή έχω κάτι πίσω από πάγκο λαϊκής αγοράς, και ο πατέρας μου είχε πάγω και ο αδερφός μου στην τέταρτη λαϊκή αγορά, έχω πάει πολύ πριν τις 5 η ώρα το πρωί. Έτσι, δηλαδή δεν είναι τόσο νωρίς που πήγατε. Έτσι. Και τέταρτον και τελευταίον, μίλησε ο κύριος Μελάς, ο αρμόδιος της διοίκησης, περί ασυδοσίας. Καταρχήν την ασυδοσία δεν την αλλάζουμε μια ασυδοσία άλλου τύπου με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια, βάζοντας από το παράθυρο και σε λίγο από την πόρτα τις μεγάλες μονοπωλιακές επιχειρήσεις στις λαϊκές αγορές. Αν ψάχνει για ασυδοσία ο κύριος Μελάς, τι να επισημάνω ένα πρόσφατο, το οποίο τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής το συναντήσαμε πρώτη-τελευταία συνεδρίαση. Όταν μιλάμε για κουπόνια, για παράδειγμα, ήταν μείον η περιφέρεια, 80 τόσες χιλιάδες ευρώ, για τα κουπόνια τα οποία δίνονται στις ευπαθείς ομάδες. Δεν μπορούσε ο κύριος Πέμπος, ο οποίος προς τιμήν του το απέσυρε, έτσι, για να λέμε τα πράγματα έτσι όπως είναι, που πήγαν αυτά τα χρήματα και καλούνταν από τον προϋπολογισμό η Οικονομική Επιτροπή να δώσει άλλα τόσα. Αυτά για αυτά που εισηγητικά αναφέρθηκε ο κύριος Μελάς. Επί της ουσίας, το νομοσχέδιο αυτό δεν αφορά τους υψηλά ιστάμενους, αυτούς με τα παχιά πορτοφόλια, έτσι. Αφορά χιλιάδες λαϊκά νοικοκυριά που είτε βιοπορίζονται από τις λαϊκές αγορές, είτε προμηθεύονται από αυτές για το καθημερινό τους τραπέζι. Ας πούμε, για παράδειγμα, υπάρχουν δήμοι, ο Δήμος του Μαραθώνα, που έχει 500 οικογένειες που βγάζουν τα προς το ζήν όταν πουλάνε σε πάγκο ως παραγωγή τα προϊόντα τους στις λαϊκές αγορές. Ο νόμος αυτός δεν έρχεται να καλυτερέψει την κατάσταση, έρχεται να την κάνει κατά πολύ χειρότερη. Ενδεικτικά να αναφέρω κάποια πράγματα. Ας πούμε, για παράδειγμα, καταργεί τη μόνη άδεια παραγωγού λαϊκών αγορών και η δυνατότητα μεταβίβασής της όπως ίσχυε μέχρι σήμερα. Για την κάθε θέση θα βγαίνει προκήρυξη, θα την αποκτά όποιος συγκεντρώνει περισσότερο μόρια με βάση συγκεκριμένα κριτήρια. Το σύστημα μοριοδότησης, να θυμίσω, έτσι, αλλάζει σημαντικά, καθώς ενώ μέχρι τώρα ίσχυε μια σειρά από κοινωνικά κριτήρια όπως ανεργία, πολυτεκνία, αναπηρία, Ρωμά, απεξαρτημένη, τώρα αφαιρούνται ορισμένα από αυτά. Ενώ την ίδια στιγμή εισάγεται και η πρόληψη για μοριοδότηση από φύτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, το οποίο αφενός φέρει σε δυσχερέστερη θέση χιλιάδες επαγγελματίες, που πρέπει άκουσαν για να έχουν έναν πάγκο στη λαϊκή αγορά, να έχουν πτυχίο αφενός αυτό και αφετέρου. Κοιτάξτε τώρα αντίληψη που έχει συγκεκριμένη κυβέρνηση, όχι ότι προηγούμενες ήταν καλύτερες, για τους απόφοιτους επιστήμονες των πανεπιστημίων μας, δηλαδή σπουδάζεις δικηγόρος, αρχιτέκτονας, μηχανικός, παρένθεση, δουλειά δεν είναι ντροπή σε καμία περίπτωση, αλλά δέστε ποιο είναι το μέλλον τους. Δηλαδή, σπουδάζουν τα παιδιά τους με φροντιστήρια, με δικά τους έξοδα, οι οικογένειες, με συγκεκριμένο πτυχίο, και αντί για αυτό, αντί να βρουν αντικείμενο στην θέση, το αντικείμενο για το οποίο σπουδάσανε, σου λένε θα πάρεις πάγκο στη λαϊκή αγορά. Αυτό κι αν είναι τραγελαφικό, και συνεχίζω. Την ίδια στιγμή δίνεται η δυνατότητα, με μικρό ποσοστό, αλλά ακούστε τώρα, ανοίγει η κερκόπορτα, αδειοδότηση πέρα από τα φυσικά πρόσωπα σε νομικά πρόσωπα.
Μπορεί να είναι 5%, αλλά κοιτάξτε, αύριο μεθαύριο θα ανοίξει κι άλλο το ποσοστό. Πιστεύει κανένας από όλους τους παρευρισκομένους ότι υπάρχει πιθανότητα μεγάλα μονοπωλιακά συμφέροντα, αλυσίδες μεγάλων σούπερ μάρκετ, μη λέω ονόματα, δεν είναι σωστό, θα πάνε στις λαϊκές αγορές και θα πουλήσουν φτηνά για να μπορέσει ο φτωχός να γεμίσει το τραπέζι του? Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Αυτό είναι... αυτό δεν συμβαίνει ούτε στα Άρλικιν, έτσι. Και συνεχίζω, προβλέπονται μια σειρά ρυθμίσεων αυστηροποίησης των ελέγχων, επιβάλλονται εξοντοτικές ποινές πολύ περισσότερες και μεγαλύτερες από αυτές τις υφιστάμενες. Τα ξέρω γιατί τα έχω χειριστεί ως εξωτερικός συνεργάτης σε αρκετές λαϊκές αγορές. Δηλαδή, ας πούμε για παράδειγμα, το που ο κύριος Ανδρουλακάκης πιο πριν, προβλέπεται αποβολή από τη λαϊκή αγορά σε πολιτή ο οποίος δεν έχει πωλήσει το 50% το μισό του εμπορευματός του. Σας πληροφορώ ότι ο αδελφός μου άπειρες φορές έχει γυρίσει στο χωριό με πολύ παραπάνω από το 50% στην καρότσα του αγροτικού. Αυτό τι σημαίνει δηλαδή? Θα του πάρουν την άδεια? Αυτό δηλαδή είναι εξυγχρονισμός? Και δεν μπορεί και αποκλείεται επίσης να πάρει μέρος σε πληστηριασμό αν δεν έχει εξοφλήσει το φορέα διαχείρισης ή αν δεν έχει φορολογική ενημερότητα. Για ψάξτε τώρα ποιοι είναι. Δακτυλοδεικτούμετε είναι σήμερα αυτοί που έχουν φορολογική ενημερότητα. Επίσης παραμένει η ποινή της απώλειας της θέσης για τους πολιτές που δεν έχουν εξοφλήσει 2 συνεχόμενους μήνες το φορέα διαχείρισης και πάει λέγοντας. Είναι μαθηματικά λοιπόν βέβαιο ότι επαγγελματίες, πολιτές, παραγωγοί οδηγούνται στην έξοδο. Μπαίνουν από το παράθυρο μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ μονοπωλιακών επιχειρήσεων. Οπότε καταλαβαίνω ότι το κόστος αγοράς για τον φτωχό λαό από τις λαϊκές αγορές αναμένεται να αυξηθεί ραγδαία. Μπαίνουν και τα ΣΔΙΤ στη μέση. Σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη είναι πιλωτική δήμη. Αυτό το λέει το νομοσχέδιο, δεν το λέω εγώ. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι κανένας ανεύθυνος για αυτή την κατάσταση. Η άσχημη κατάσταση που υπήρχε στις λαϊκές αγορές, οι διάφορες μαφίες, τις έχουν συντηρήσει συγκεκριμένα κόμματα τα οποία έχουν διαχειριστεί την εξουσία μέχρι τώρα. Μην κάνουμε δηλαδή, μπήκαμε όλοι στην κουλυβήθρα του Σιλουάμ και εξαγνιστήκαμε. Εκτός από τις ευθύνες που έχει η Νέα Δημοκρατία, τεράστιες ευθύνες έχει και ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος στο νόμο του 17 προσπάθησε γι' αυτός να εξυγχρονίσει τις λαϊκές αγορές, είχε θέσει ως προϋπόθεση για την ανανέωση της άδειας την ύπαρξη ασφαλιστικής ενημερότητας, αλλά κατόπιν αντιδράσεων το αφαίρεσε το 18. Οι αντιδράσεις είναι κινητοποιήσεις και πιέσεις των συνδικαλιστικών φορέων, πρωτοβάθμιων, δευτεροβάθμιων, τριτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων. Γι' αυτό ρώτησα και πριν. Δεν είναι διατεθειμένοι πολιτές ή επαγγελματίες που δεν ανήκουν στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, τουλάχιστον μιλάμε για μας, να ανεχτούν τη βίαιη αποβολή τους από τη δουλειά τους, από τον βιοπορισμό τους. Εμείς ζητάμε να αποσυρθεί το νομοσχέδιο, η περιφέρεια να πάρει συγκεκριμένη θέση, αν και εφόσον κόπτεται για το πώς ο φτωχός λαός θα μπορέσει να εξασφαλίσει φτηνό και ποιοτικό φαγητό, να γεμίσει το τραπέζι του. Και εν πάση περιπτώσει η θέση μας είναι, και τελειώνω με αυτό, ότι η λειτουργία των λαϊκών αγορών πρέπει να είναι στην ευθύνη δημόσιων φορέων, κεντρικά, περιφέρειες, δήμοι, οι οποίοι πρέπει να λειτουργούν χωρίς ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια και αυτοί να διαχειρίζονται τα κάθε λογής προβλήματα διαχείρισης, έξοδα λειτουργίας κ.ο.κ. Τασόμαστε αναφαντών κατά του συγκεκριμένου νομοσχεδίου και καλούμε τις συνδικαλιστικές οργανώσεις να παλέψουν να το ανατρέψουν στην πράξη. Σας ευχαριστώ.